σε ό,τι αφορά την πρώτη δράση, το με την πένα σπαθί, θα ήθελα απλά να θυμίσω ότι η Κοζάνη είναι μια πόλη όπου σύμφωνα με τα σωζόμενα αρχεία, σε αυτήν εγκαταστάθηκαν πληθυσμοί γύρω στο 1647 για πρώτη φορά, λίγο έως πολύ, ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Ο Ιωάννης Τράντας μαζί με τους συμπατριώτες του από το Κτένι, κυνηγημένοι από τους Τούρκους εκείνη την περίοδο, βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, η οποία εκείνη την εποχή αποτελούσε μετόχη της Μονής Παναγίας Ολυμπιώτισσας της Ελασσόνας. Έκτοτε και πολύ σύντομα οι Κοζανίτες, παρά το γεγονός ότι ζούσαν σε καιρούς πολύ πιο χαλεπούς από αυτούς που δυστυχώς διάγουμε εμείς σήμερα, έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη βάση στον πολιτισμό. Γιατί ενώ κατοικούσαν σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχε ούτε μια σπίθα μη καλλιεργήσιμης γης, βλέποντας κανείς την Κοζάνη σήμερα το συνειδητοποιεί, ίδρυσαν τον Οίκο Βελτιώσεως που μετεξελίχθηκε σε αυτό που σήμερα λέμε βιβλιοθήκη της Κοζάνης, ίδρυσαν τη σχολή της Κοζάνης στην οποία δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι του γένους όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ίδρυσαν την φιλαρμονική που υφίσταται μέχρι σήμερα, τη γνωστή μας Πανδώρα, και αυτό γιατί κατανοούσαν απόλυτα ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Και ίσως να είναι αυτή η επιλογή των Κοζανιτών που οδήγησε αυτή την πόλη, ενώ είναι η νεότερη πόλη που ιδρύθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, να είναι σήμερα η πρωτεύουσά της. Λίγο έως πολύ, ακολουθώντας τα δικά τους βήματα, το Διπεθέ Κοζάνης δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε πολιτισμό. Και την κατά καιρούς η ύπαρξή του ίσως και να έχει αμφισβητηθεί και να θεωρήθηκε σπατάλη και πολυτέλεια. Εμείς θεωρούμε ότι το έργο που επιτελεί το Διπεθέ Κοζάνης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο και αποτελεί αναγκαιότητα όχι μόνο για την πόλη της Κοζάνης, για ολόκληρη την περιφέρεια και νομίζω με την παρουσία μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο για τις δύο δράσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλύτερα να δώσω το λόγο στον καλλιτεχνικό μας σύμβουλο και στα μέλη της παράστασης. Η αυριανή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Συνδυάζει πάρα πολλούς τίτλους. Ένας τίτλος είναι «Η Κοζάνη ταξιδεύει στον κόσμο». Ο άλλος τίτλος είναι «Με την πένα σπαθή». Υπάρχει μια παράσταση με την πένα σπαθή που αύριο παρουσιάζεται για μία και μοναδική φορά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Κοζάνης. Μέσα εκεί απαντώνται οι 10 ερωτήσεις που υπάρχουν στο διαγωνισμό του Δήμου, που έχει ξεκινήσει από τις 15 Ιουλίου και λίγοι στις 15 Αυγούστου, από τον οποίο διαγωνισμό ο νικητής που θα απαντήσει σωστά σε αυτές τις 10 ερωτήσεις θα ταξιδέψει στη Βιέννη, που ξεκίνησε η ιστορία μας. Στα ίχνη της Χάρτας. Η Χάρτα του Ρίγα που τυπώθηκε στη Βιέννη και ένα αντίγραφό της υπάρχει στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Μία χάρτα που πάνω της πατάνε οι 6 ηθοποιοί μας και ο σκηνοθέτης για μία πραγματικά σημαντική παράσταση που βάζει μπροστά τη γυναίκα, βάζει μπροστά την ιστορία της Κοζάνης και ντύνεται θαυμάσια όλη η ιστορία μας αυτή. Ο Κώστας Παπακοσταντίνου, ο σκηνοθέτης της παράστασης, η Ευαγγελία Κυρκινέ, η σκηνογράφος και ενδυματολόγος, η Εύη Παπαμάρκου στην επιμέλεια του φωτισμού και 6 ηθοποιοί, η Κωνσταντίνα Λάλου, ο Δημήτρης Τσολάκης, ο Ελισέος Βλάχος, η Χαρά Δημητριάδη, η Αργυρό Ανανιάδου και ο Δημοσθένης Ξυλαρδιστός είναι εκείνοι που συμμετέχουν. Γεια σας. Εγώ λέγομαι Κώστας Παπακοσταντίνου και είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Με την πένα σπαθή». Να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Πιτένη, τον συγγραφέα αυτού του έργου, το οποίο είναι ένα υπέροχο έργο. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής.
Επειδή το project αρχικά έχει και κάποια στοιχεία ιστορικά, να ασχοληθούμε με τη Μητιό τη Σακελάρη, μια προσωπικότητα που για δύο αιώνες είχε μείνει στην αφάνεια μόνο και μόνο για τον λόγο ότι ήταν γυναίκα. Επειδή έχει λοιπόν κάποια ιστορικά στοιχεία το έργο, έπρεπε ο συγγραφέα και ήταν ανάθεση από το ΔΠΘ, έπρεπε ο συγγραφέας να βγάλει πληροφορίες, στοιχεία, να μην αφήσει τίποτα έξω. Δουλεύοντάς το στην πρόβα, γιατί ένα έργο το καταλαβαίνει στην πρόβα, είδαμε ότι το έργο είναι υπέροχο, ό,τι δοκιμάσαμε στην πρόβα, ό,τι θέλαμε να κάνουμε, το έργο ήταν φιλικό μαζί μας και όποια σκέψη εμείς νομίζαμε ότι ήταν δική μας, ανακαλύπταμε ότι ήδη το έχει σκεφτεί ο Μιχάλης ο Πιτένης και το έχει με αριστοτεχνικό τρόπο βάλει στο κείμενό του. Χαίρετε και από μένα, εγώ είμαι η Κωνσταντίνα Λάλου. Γεννήθηκα στην Κοζάνη και μεγάλωσα εδώ, οπότε για μένα είναι μεγάλη χαρά που επιστρέφω για να πούμε αυτή την ιστορία. Και είναι ωραίο που έχω ανταμωθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και το πιο βασικό είναι ότι η ιστορία αυτή, παρόλο που αναφέρεται σε κάποια ιστορικά, όπως είπε και ο Κώστας, γεγονότα, αφορά πολύ στο σήμερα και είναι κάτι το οποίο σίγουρα ο κάθε θεατής θα κάνει τις συνδέσεις του και για την Κοζάνη και γενικότερα. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας καλός λόγος να αρχίσουμε ξανά να ανταμώνουμε μετά την καραντίνα και να είναι η αρχή για κάτι που δεν θα σταματήσει και το χειμώνα. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Δημήτρης Τσολάκης, επιστροφή στις Ρίζες, Κοζανίτης. Για μένα είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Μια ευτυχήσασα στιγμή όπου μου δίνεται αυτή η δυνατότητα με κάποιους ανθρώπους που έτρεξαν για να μπορέσει να γίνει αυτή η δουλειά. Η μνήμα στο παρελθόν, στη γυναίκα, στον άνθρωπο, στην Επανάσταση. Και επειδή εμείς έχουμε μεγαλώσει με ιστορίες για το Λασάνι, επειδή σε αυτή την παράσταση θα παίξω το Λασάνι, νιώθω ένα δέος, μια συγκίνηση που θα δώσω ζωή σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον χαρακτήρα που τον αγάπησα, τον γνώρισα με ένα διαφορετικό τρόπο. Ερμηνεύω τον Ρίγα, το Ρίγα Βελεστινλή, που επισκέπτεται την Μητιό Σακελάρη και έχουν μια συνομιλία πολύ ζουμερή και διεξοδική. Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να προσθέσω στην όλη κουβέντα είναι ότι μέσα από αυτή την τριβή και επαφή συνειδητοποίησα, γιατί πολλές φορές διαβάζουμε την ιστορία αλλά δεν την συνειδητοποιούμε στη διάστασή της, ότι για τον Ρίγα, ο οποίος πέθανε στην τρυφερή ηλικία των 40 ετών, δολοφονήθηκε μάλλον στην τρυφερή ηλικία των 40 ετών, και το έγκλημά του ήταν, δεν είχε προλάβει, ούτε όπλα κουβαλούσε, ούτε στρατό είχε από πίσω του. Το έγκλημά του ήταν ότι τύπωσε κείμενα. Καλησπέρα και από μένα, είμαι η Χαρά Δημητριάδη. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία με τους ανθρώπους, όλους αυτούς που έχω συναντήσει όλο αυτόν τον καιρό, με το ΔΠΘ, με όλους τους ανθρώπους. Και χαίρομαι που γνώρισα τις δύο αυτές προσωπικότητες, τη Μητιό Μεγδάνη Σακελάρη και τον Γιώργη τον Λασάνη, και που ερχόμαστε να μιλήσουμε και για αυτούς και για το τότε γενικότερα και για το Ρίγα, αλλά που πολύ έντονα και ξεκάθαρα ερχόμαστε να μιλήσουμε και για το τώρα. Για το εδώ και τώρα, για τη γυναίκα, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, όπως λέει και στο έργο, να μιλήσουμε για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους. Σας, είμαι η Αργυρό Ανανιάδου, συμμετέχω και εγώ στην παράσταση με την Μπένα Σπαθή. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, χαίρομαι που είμαι στην Κοζάνη, χαίρομαι που συνεργάζομαι για πρώτη φορά με το ΔΠΘ. Χαίρομαι που είμαι στα μέρη μου πάρα πολύ, γιατί έχω καταγωγή από το νομό Κοζάνης. Χαίρομαι πάρα πολύ με το έργο του Μιχάλη Πιτένη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να σκεφτώ πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και να καταλάβω ότι οι σκέψεις τους δεν είναι τόσο πολύ μακριά από τις δικές μου σήμερα, 200 χρόνια μετά. Σκέφτομαι φράσεις αυτής της γυναίκας, της Μητιός της Σακελάρη, που πραγματικά την ώρα που τις ακούω ή τις λέω, νιώθω πολύ συγκινημένη.
Ονομάζομαι Δημοσθένης Ξυλαρδιστός, είμαι ένας από τους ηθοποιούς της παράστασης. Και η αλήθεια είναι ότι το μόνο που φοβόμουν στην πρώτη πρόταση που έγινε από το Κώστα σαν φοβία, έτσι, σαν για τη συμμετοχή μου σε αυτή την παράσταση, ήταν τα 200 χρόνια επανάστασης και τι έργο θα είναι. Και όταν διάβασα το έργο κατάλαβα ότι θέλω πάρα πολύ και με πολύ χαρά να μπω σε αυτό, γιατί ήταν τέτοιο το κείμενο, ήταν τέτοια τα φώτα που έδωσε ο ίδιος ο συγγραφέας και τα θέματα που αναδεικνύει, που πραγματικά με χαρά και με πολύ κέφι κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία και την ευχαριστηθήκαμε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε και τους γνώρισα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, πρακτικές πληροφορίες με την Μπένα Σπαθή αύριο, Σάββατο, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνη, σε 9 και 4. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά υπάρχει ο φιλανθρωπικός σκοπός του ΔΠΘ, που είναι για τα ειδικά νηπιαγωγεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Έχουμε ένα ωραίο καλάθι που όποιος θέλει μπορεί να φέρει μαρκαδόρους, πινέλα, μπογιές, χαρτιά, χρωματιστά, χαρτόνια α4. Είναι για τα νηπιαγωγεία μας, ό,τι χρησιμοποιούν τα παιδιά. Η παράσταση αυτή είναι αύριο. Ο διαγωνισμός που τρέχει. Κοζάνη ταξιδεύει στον κόσμο στα ίχνη της χάρτας. Ταξίδι πρώτο. 10 απλές ιστορικές ερωτήσεις. Κάποιοι ήδη τις ξέρουν, τις απαντήσεις, ήδη συμμετέχουν ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό. Μπορείτε να το βρείτε στο site του Δήμου, υπάρχει το link. Και στην παράσταση θα υπάρχουν και έντυπα με το ερωτηματολόγιο που μπορείτε να τα συμπληρώσετε. Ελπίζουμε να περάσετε τόσο όμορφα όσο και εμείς.